Πάμε στους δρόμους ζωής. Εξορμούν με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών. Αυτό κι αν είναι ξεχωριστό θέμα, αυτό κι αν είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Πάμε στον κύριο Τάκη Τζανακάκη, τον ιδρυτή του Περιπατατικού Ομίλου Δρόμου Ζωής. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς σε όλους. Θα πάτε στο Φαράγγι ανάμεσα στο Χουδέτσι και την Καλονή, σωστά? Θα έχουμε μια εξόρμηση με μια μικρή ομάδα τυφλών και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Σωστά. Και ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε κόσμο που για αυτόν δεν είναι εύκολο να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να τους βάλουμε στη διαδικασία να δουν, να βιώσουν, να ευχαριστηθούν με τις υπόλοιπες αισθήσεις, κάτι που για πολλούς από εμάς είναι δεδομένο. Το είχαμε ξανακάνει, περπάτησε με επιτυχία, ναι. Το παγιοποιούμε τώρα σιγά σιγά, κάναμε ένα κάλεσμα, είναι μια μικρή ολιγομελής ομάδα, γιατί δεν θέλουμε να έχει τα χαρακτηριστικά του πλήθους, άρα να υπάρχει φασαρία και να μην σωστά μπορούν να απολαύσουν. Αυτό που αυτό το διάστημα έξω, με λίγο χιόνι, με λίγο νερό και λάρισμα από ένα ποταμάκι, είναι κάτι εκπληκτικό. Αυτό επιχειρούμε. Για πείτε μας λίγο τα συναισθήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Πόσο έντονα είναι? Θα είχε νόημα ίσως να αναφέρω κάτι που έγινε την προηγούμενη φορά όταν βρεθήκαμε στο δασάκι στο Φουρνί. Και οι άνθρωποι μύριζαν στα χέρια τους, έτριβαν φασχόμηλο, οι ρίγανοι ή οι πεσκοβελώνες τους άγγιζαν στο πρόσωπο. Και ήταν ένα εκπληκτικό συνέστημα. Αυτό λαμβάναμε, αυτό εισπράταμε εμείς. Και αναρωτιόμασταν γιατί να μην είναι κάτι που να το κάνουμε όχι μόνο εμείς και άλλες ομάδες σε τακτά χρονικά διαστήματα με περισσότερους. Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί τυφλοί που θα ήθελαν να βγουν έξω, αλλά για κάποιο λόγο. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι ντρέπονται, κάποιοι διστάζουν. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεται και δράσαμε της ευκαιρίας να πω ότι οποιοδήποτε θα ήθελε να το αποτολμήσει, πάμε μαζί σιγά σιγά να το κάνουμε. Μία, δύο, τρεις φορές ώστε να ξεπάρουν και να δουν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Αυτό να πω επί της ευκαιρίας ότι ξεκίνησε σαν ιδέα από ένα μέλος μας, τον Μπάμπη τον Σημειονίδη, ο οποίος κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια, έβγαλε μια ομάδα τυφλών στον Όλυμπο. Και όταν μας το πρότεινε, είπαμε να περπατήσουν σε ένα βουνό. Μα είναι δυνατόν? Και μας είπε ο Μπάμπης ότι έχω κάνει κάτι αντίστοιχο και πήγαμε με τους τυφλούς εκεί. Και έτσι δόθηκε το έναρσμα. Ξεκινήσαμε. Μείναμε κι εμείς έκπληκτοι από την ανταπόκριση που υπήρχε, από το πόσο άρεσε σε εμάς, σε εκείνους. Και είναι κάτι τώρα το οποίο το μεθοδεύουμε για να το κάνουμε και τα βήματα μέχρι τώρα είναι αρκετά καλά. Μπράβο. Πώς μπορεί ένας τηλεθεατής, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιαστεί μέσα από τις πρωτοβουλίες σας και τις διαδρομές σας, να έρθει σε επαφή μαζί σας? Με πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος από όλους είναι να ψάξει το site μας, www.dromizoi.gr, για να ενημερωθεί για τις εκάστοτε δράσεις που έχουμε, για τα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε και μετά απέχουμε από αυτόν ένα τηλέφωνο δρόμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.